Ακούστε με προσεκτικά. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σαφής γίνεται, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, γιατί πράγμα τσακωνόμαστε. Εγώ έκανα μία μήνυση. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης προσέλαβε 23 άτομα, τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία ήταν στο γραφείο του, συνεργάτες, και όχι σε δομές προστατευόμενων διαμερισμάτων του Κελπνό. Αυτή η μήνυση με τα στοιχεία που κατέθεσα, με βάση ονόματα και διευθύνσεις συγκεκριμένων συνεργατών του, των οποίων επιβεβαιωνόταν η παρουσία στο Υπουργικό Γραφείο το καιρό που ήταν υπουργός, διαβιβάστηκε στη Βουλή και παράλληλα ασκήθηκε και έλεγχος στα μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονταν στην όλη διαδικασία, τα οποία μάλιστα εγώ είπα ότι έχουν πλαστογραφήσει έγγραφα, προκειμένου να γλιτώσουν το πρώην πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το θέμα έχει απασχολήσει πολύ την Εξεταστική σας Επιτροπή. Έχει δώσει κατάθεση εδώ ο κύριος Παπαδημητρίου, ο διαχρονικός διοικητικός διευθυντής και για μένα διακινητής του μαύρου χρήματος του Κελπνό. Έχει δώσει κατάθεση η κυρία Θεοφυλάτου, η οποία ήταν υπεύθυνη του διοικητικού συντονισμού. Έχει δώσει κατάθεση η κυρία Πολύζου αρκετό καιρό πριν. Αυτό το έγγραφο που αναφέρεται δεν το χρησιμοποίησαν τότε. Ήταν χαζί. Αν είχαν ένα τέτοιο αθωωτικό έγγραφο, να μην το χρησιμοποιήσουν τότε. Και το ανακάλυψε κάποια στιγμή ο κύριος Γιοργαντάς ή ο μηχανισμός εκεί στο Κελπνό, για να το δώσει την ημέρα που έδινα εγώ κατάθεση και συνεισέφερα τα επόμενα στοιχεία. Λοιπόν, ακούστε, για να είμαστε σαφείς. Το έγγραφο, και είναι και το εξής τώρα, ότι δεν είναι μόνο την πλαστογραφία, είναι και κακή πλαστογραφία, και εδώ βγαίνουν και άλλα στοιχεία, χειρότερα από αυτά που εγώ έκανα τη μήνυση. Διότι, άμα είναι αυτό που λένε και στα σφαγιά, πώς το λένε, ξέρεις να κλέψεις, λέει ξέρω, ξέρεις να χωστείς, ξέρεις να κρυφτείς, ξέρω, τότε κλέψε. Άμα δεν ξέρεις να κρυφτείς, μην κλέψεις. Λοιπόν, εδώ δεν ξέρουν να χωστούν. Λοιπόν, ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτον, έχετε δει ποτέ δημόσιο έγγραφο? Εγώ, κύριε Γιοργαντά, δέχομαι ότι το έγγραφο που φέρατε και το οποίο είναι η εισήγηση του κυρίου Πουλή, εγώ θα δεχτώ ότι είναι πραγματικό. Προσέξτε όμως. Αυτό είναι το ακριβές απόσπασμα πρακτικού 16ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που λέει ότι για το γραφείο εγκρίνει το Συμβούλιο. Τι λέει το Διοικητικό Συμβούλιο? Εγκρίνει. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό. Λέει, είναι απόσπασμα πρακτικού. Λέει, εγκρίνει το γραφείο προστατευόμενων διαμερισμάτων του Κελπνό, το οποίο υπάγονταν στο τμήμα παρεμβάσεων στην κοινότητα του Κελπνό, κατόπιν των αποφασιστέντων κατά την 7-6-10 συνεδρίαση, να υπάγεται από τούδε και στο εξής. Πρακτικά και δεν τα παίρνετε, είναι το απόσπασμα. Στο τμήμα διοικητικού συντονισμού. Αυτό έχω στα χέρια. Εγώ έχω. Αμφισβητείτε αυτό, κύριε Λάπα. Ακούστε με. Πρακτικά το 16 Δεκεμβρίου. Ακούστε με. Αμφισβητείτε το 16 Δεκεμβρίου. Κύριε Γιοργαντά. Να σα διαβάσω. Το θέμα 16 Δεκεμβρίου. Μα την περίληψη θα διαβάσει. Κύριε Γιοργαντά. Μην πετάγεστε. Μα εδώ είναι τα πρακτικά. Μην πετάγεστε. Όχι, θα σας διαβάσω μετά και εγώ τα πρακτικά. Διαβάστε ό,τι θέλετε. Και θα εκτεθείτε. Λοιπόν, διαβάστε. Εγώ δεν εκτίθεμαι, κύριε Γραντά. Εσείς έχετε αποδηθεί σε έναν νυν υπερπάντων αγών, μπας και ξεκαθαρίσατε κάτι, αλλά δεν τα καταφέρετε. Και λέει να υπάγεται από τούδε και στο εξής το τμήμα διοικητικού συντονισμού του Κελπνό. Η δε λειτουργία και δομή του παραμένει η ίδια και όπως έχει αποτυπωθεί στο υπαρήθμιο πρωτοκόλλο 8094-11-12-13. Προσέξτε τι λέει. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ισχύ από την κοινοποίησή της. Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερών. Αυτή βέβαια η απόφαση κοινοποιήθηκε. Αυτή η απόφαση κοινοποιήθηκε προς το τμήμα του Διοικητικού Συντονισμού, τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, τμήμα Παρεμβάσεων της Κοινότητας κτλ. Το υπογράφει η κυρία Κουρέα Κρεμαστινού, αυτό και θα το καταθέσω αυτό. Κοινοποιήθηκε 10 Εβδόμου του 2014, έτσι. Πάρθηκε
πάρθηκε 11/12/13, λέει η εν λόγω απόφαση έχει ισχύ από την κοινοποίησή της και αυτή είναι η κοινοποίηση η οποία γίνεται 6 μήνες μετά. 7 μήνες μετά. 1-0. Πάμε τώρα στο επί της ουσίας. Έχετε δει εσείς, κύριε Νικολόπουλε, που είστε και παλιός βουλευτής, δημόσιο έγγραφο το οποίο να ξεκινάει από μια υπηρεσία ενός οργανισμού που να απευθύνεται στο διοικητικό του συμβούλιο ή σε άλλα τμήματα και να μην έχει εδώ δεξιά και να λέει πληροφορίες, υπεύθυνος, τηλέφωνο? Έχετε δει ποτέ τέτοιο έγγραφο? Και μάλιστα έγγραφο το οποίο πάει στο διοικητικό συμβούλιο. Έτσι, και το οποίο υποτίθεται το υπογράφει ο υπεύθυνος των προστατευόμενων, και το οποίο μάλιστα υποτίθεται το υπογράφει ο υπεύθυνος των προστατευόμενων διαμερισμάτων, ο κ. Πουλής δηλαδή, που λέει να φύγει, πρακτικά λέει να φύγει από την ευθύνη της κ. Παυλοπούλου και να πάει στην ευθύνη της κ. Θεοφυλάτου, της συζύγου του δηλαδή. Αυτό είναι το που λέει η απόφαση. Αυτό είναι που λέει η απόφαση. Ότι αυτή τη δομή πλέον δεν θα την έχουν η κ. Παυλοπούλου, όπως λέγανε οι υπεύθυνοι, αλλά θα την έχει η κ. Θεοφυλάτου που ήταν η σύζυγός του. Έχετε δει λοιπόν να απευθύνεται ένα έγγραφο από το τμήμα ενός οργανισμού προς το Διοικητικό Συμβούλιο για να πάρει απόφαση και αυτό το έγγραφο να μην έχει εδώ δεξιά καθόλου πληροφορίες, ποιος είναι ο εκδόσας, ποιος είναι ο τηλέφωνο κτλ. Πάμε παρακάτω. Έχετε δει δημόσιο έγγραφο το οποίο υποτίθεται είναι ενιαίο, να είναι πρώτη σελίδα, δεύτερη σελίδα μέχρι τη μέση. Προσέξτε, δεν έχει αρρύθμιση. Δεν έχει αρρύθμιση καθόλου. Δεν έχει ένα, δύο, τρία. Τίποτα. Δεύτερη σελίδα κενό. Δεύτερη σελίδα κενό. Πώς το. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, να επιτευχθεί η καλύτερη διαχείριση κλπ. Λέει αυτά εδώ πέρα που λέει μέσα. Και λέει και από πίσω μετά ξεκινάει με άλλη γραμματοσυρά. Έτσι. Ακολουθεί, χωρίς πάλι αρρύθμιση σελίδες, ακολουθεί συνολικτικός, αναλυτικός, επιστημονικός και διοικητικός απολογισμός. Και έχει τώρα τι κάνανε αυτά τα χρόνια κτλ. Προσέξτε τώρα για να έρθουμε στην ουσία και να δεις, πώς είπαμε, αυτό που άμα δεν ξέρεις να κρυφτείς μην κλέβεις. Η δομή φιλοξενίας λέει, εγώ μπαίνω στην ουσία του κειμένου για να δείτε πόσο πλαστογραφία είναι. Η δομή φιλοξενίας λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 9, προσέξτε, από τον Οκτώβριο του 9, και από την αρχή της λειτουργίας της έχουν φιλοξενηθεί 46 άτομα. Από το 9 και αυτό είναι 13, έτσι. Δηλαδή, Οκτώβριο του 9, Οκτώβριο του 13, 4 χρόνια, έτσι. Και κάτι ψηλά. Έχουν, δηλαδή, μέσω όρο φιλοξενούνται 11,5 άτομα το χρόνο, νέες εισαγωγές. Και αναλυτικότερα το χρονικό διάστημα 9 με 10, που ήταν και η πρώτη χρονιά, έσυξαν 20 άτομα, το 11. Το 11, 8 άτομα, το 12, 12 άτομα και κατά το τρέχον έτος το 13, 6 άτομα. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή διαμένουν 14 άτομα στη δομή αυτή. 6 άντρες, 7 γυναίκες και ένα ανήλικο τέκνο ροθητικής μητέρας. Ο μέσος χρόνος είναι αυτός και τα λοιπά. Έχουν μοιραστεί μερίδες φαγητού σε εξωτερικούς ωφελούμενους. Ο μέσος όρος παραμονής των φιλοξενούμενων είναι 13 μήνες. Συνεχίζει λοιπόν και λέει τι έχουν κάνει και τι δεν έχουν κάνει. Λέει μέσα βέβαια ότι έχουν μάγειρα. Λέει μέσα ότι έχουν μάγειρα. Έχουν μαγείρισα. Αφού έχουν μαγείρισα, γιατί έχουν catering? Γιατί έχουν catering? Λοιπόν, μπορεί να για να ζεσταίνει το φαγητό μόνο. Προσέξτε τώρα, λέει για κάποια περιστατικά. Συνεχίζει την παιδοψυχολογική υποστήριξη, τι έχουν κάνει, ψυχοθεραπευτική κτλ. Κοινωνικοπρονιακή υποστήριξη, τι έχουμε κάνει. Κάπου αναφέρει ότι έχουν, λέει, εκτός από αυτά, έχουν και ένα. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Έχουν, λέει, και ένα ξενοδοχείο Άρης, που μένουν και εκεί κάποιοι, κατά περιόδους. Το ξενοδοχείο Άρης είναι ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην Ομόνια. Που και εκεί, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες του πώς έχουν. Πρώτη φορά το βλέπω εγώ αυτό το τέτοιο και ούτε είδα πουθενά σε κανέναν απολογισμό να έχουμε για τίποτα χρήματα εδώ. Λοιπόν, και φτάνουμε τώρα, λέει εδώ, συνεργασία με τη μαγείρισα της δομής και δημιουργία μενού και τα λοιπά. Η μαγείρισα, έτσι. Άρα, πώς παίρνουμε το catering. Και φτάνουμε τώρα, πάλι χωρίς αρρύθμιση,
στον κατάλογο. Πρόεδρε, είμαστε στο έγγραφο να μιλήσουμε. Προσέξτε, βεβαίως. Διότι το έγγραφο αυτό μέχρι στιγμής δεν λέει πουθενά ότι αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται από τη χορηγία. Και θα τα αποδείξω κι άλλα μετά. Προσέξτε τώρα αυτό που μας φέρατε, κύριε Γιουργαντά μου. Προσέξτε αυτό που μας φέρατε. Λέει λοιπόν ότι από το 1/6 του 9, πρώτη προσληφθήσα είναι η κυρία Κυριάκη. Διαφωνείτε. Ξέρω. Φαίνεται και στην εισήγηση. Κυρία Κυριάκη αυτό. Είναι στο γραφείο του Ξανθού αυτή τη στιγμή. Μην πετάγεστε. Μα είναι στο γραφείο του Ξανθού, ναι, όχι, πέστε μου. Είναι και. Είναι. Παρακάτω. Επιβεβαιώνω, από τότε δουλεύει. Άρα είναι η πρώτη από του οποίου ξεκίνησε. Ακούστε με. Λοιπόν. 5 χρόνια σχεδόν. Λοιπόν, ακούστε με. Μην εκνευρίζεστε, κύριε Γιουργαντά. Λοιπόν. Να μου επιβεβαιώνετε τα πράγματα. Προσέξτε με τώρα. Από το 2009, ακούστε με τώρα. Με βάση τον κατάλογο που έχουν επισυνάψει εδώ οι συνάδελφοι. Από το 2009 μέχρι το 2013, και βάζω το 13, το 1/4 του 13, έχουν απασχοληθεί στη δομή στα 4 χρόνια, στα 3,5 χρόνια, έχουν απασχοληθεί 27 άτομα. 27 άτομα. Προσέξτε, θυμηθείτε τι είπα πριν, η έκθεση αυτή φτιάχνεται τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2013 και λέει έχω μέσα 14 άτομα, πώς θα είπα πριν, έχω μέσα 14 άτομα, έτσι, τον Οκτώβριο, λέει έχω μέσα 14 άτομα. Μέχρι, το λέει, διαβάστε. Μέχρι την ημέρα εισήγησης, Δεκέμβριο του 2013 είναι. Δεκέμβριο του 2013. Ένα παραπάνω, ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, μέχρι λοιπόν τον Απρίλιο του 2013, από τον Οκτώβριο του 2009, έχουν προσλάβει 27 άτομα. Και μέχρι το από τον Απρίλιο του 2013, μέχρι το Δεκέμβριο του 2013, μία δωδεκάτου που έχει την τελευταία πρόσληψη, έχει προσλάβει 43 άτομα. Έχει προσλάβει 43. Προσέξτε τι μας φέρανε. Ότι, δηλαδή, δίνονται μόνοι τους. Είναι πλαστό ή δεν είναι. Στα 3,5 χρόνια. Πλαστότατο είναι. Αλλά δεν ξέρουν και να κρυφτούν και να κάνουν και πλαστογραφία. Δεν ξέρουν. Και ξεφτιλίζονται μοναχήντονε. Λοιπόν, ακούστε με κύριε Γιουργαντά. Και, λοιπόν, ακούστε με τώρα. Προσέξτε τώρα τι μας λένε οι άνθρωποι. Ότι, και μάλιστα έχουν και το θράσος, ακούστε, το πρόγραμμα τελειώνει 31/5 του 2014, έτσι. Και έχουν και το θράσος και προσθέτουν από κάτω, πάλι με άλλη γραμματοσυρά, ενώ είναι μέχρι 1/12 του 2013, δηλαδή προσλάβαμε από τον Απρίλιο του 2013 μέχρι το Δεκέμβρη 43 άτομα. Τα προηγούμενα 3,5 χρόνια είχαμε προσλάβει 27. Και λέει, τις τελευταίους 5 μήνες θέλω να προσλάβω άλλα 30. Τέτοια έκρηξη νοσηλείας και υποστήριξης οροθετικών ατόμων θα είχαμε κατά το τελευταίο πεντάμινο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είστε με τα καλά σας. Είστε σοβαροί. Τι υποστηρίζετε. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, επειδή είμαστε με τα καλά μας, σας παρακαλώ, είπε το σχετικό. Και μην πετάγεστε. Να πω, λοιπόν, ακούστε, ως μάρτυρας ήρθατε εδώ. Δεν ήρθατε ως κατηγορός. Πάμε παρακάτω. Θα σας ρωτάω και θα με απαντάτε. Ως μάρτυρας ήρθατε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να το ολοκληρώσει για να πω τις παρατηρήσεις μου. Και δεν θα ακούγονται έσχοι. Πάμε παρακάτω. Έχει κι άλλο. Μην ταράζεστε. Μην ταράζεστε. Ξέρετε, δεν μπορώ να ακούω αυτές τις παμφόλυγες συνέχεια. Μην ταράζεστε. Έχει κι άλλο. Θα δούμε και τα 230 στην πορεία. Δεν έχει τελειώσει. Όσα θέλετε θα δούμε. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Λοιπόν, επίσης, εγώ βλέπω το εξής. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει. Επίσης, συνεχίζει με ένα έγγραφο στα αγγλικά στο τέλος, που υποτίθεται είναι προς τη ΜΑΚ, τη θυγατρική της Εστέλοντερ, που της λέει και καλά, τα έχουν μπερδέψει πάλι, λέει η πρώτη περίοδος του προγράμματος είναι Οκτώβριος του 2011 με Σεπτέμβριο του 2013. Ενώ στην εισήγηση και στην απόφαση έλεγε, αν δεν ξεκινήσει 1η Οκτωβρίου του 2009, που ξεκίνησε με το προσωπικό που πρωτοπροσλήθηκε τα δύο άτομα, έρεται το πρόγραμμα. Δηλαδή, τα έχουν μπερδέψει τελείως οι άνθρωποι με αυτά που γράφουν εδώ. Αλλά το σημαντικό είναι το εξής. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει
Ο κύριος, εγώ θα πάρω μερικά ενδεικτικά ονόματα. Αναγκαστικά πρέπει να πω κάποια ονόματα, κύριε Γιουργαντά. Δεν γίνεται, διότι, ξέρετε, ξέρετε, ναι, εντάξει, αλλά... Συγγενικών μιλάτε, δεσμών θα μιλάτε πείτε... με έναν τρόπο, λοιπόν, ακούστε, μιλάτε με έναν τρόπο, λες και μιλάτε σε τίποτα, προσπαθείτε να μας πείστε για κάποια πράγματα, λες και μιλάτε σε ηλιθίους. Λοιπόν, εδώ... υπάρχουν κάποια ονόματα. Δώσαμε οι ίδιοι δηλαδή, που... θέλετε να πείτε. Που έδωσε ο ίδιος ο λοιπόν, συνεργάτης. Προσέξτε, προσέξτε. Προσέξτε. Ο Πουλής. Πέρα, πέρα. Ακούστε. Ο ίδιος. Ναι, ναι, προσέξτε. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, ο κύριε Γεωργίου, ο κύριε, η κυρία Δήμα, η κυρία Κατραβά Παρασκευή, αυτοί οι άνθρωποι δεν δούλεψαν ποτέ σε προστατευόμενη δομή. Δούλεψαν στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δεν δούλεψαν ποτέ εκεί. Δεν δούλεψαν ποτέ. Επίσης, ο κύριος Θεοδωράτος. Ο κύριος Θεοδωράτος, που φαίνεται να προσλαμβάνεται στην προστατευόμενη δομή των, για, την, για τους οροθετικούς. Είναι ο Θεοδωράτος Γιάννης, ο διευθυντής του γραφείου του κύριου Γεωργιάδη. Και προσλαμβάνεται από αυτό. Όλα τα χωρικά ήταν σε αυτό, τι? Δεν ήταν μόνο για τις δομές. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Όχι, όχι, όχι. Τώρα μην το κάνουμε περτικολάστικο. Με τη 16 του Δεκεμβρία για όλα τα χωρικά είναι. Ακούστε με, ακούστε με. Μπορείτε να μου πείτε, ας πούμε... μία συνάδελφος, ας πούμε, δεν θα πω, μία συνάδελφος γιατρός, Σοφία, δεν θα πω το επίθετο. Αυτή η συνάδελφος, η οποία απασχολήθηκε στο Σεισμανόγλιο, στην ψυχιατρική. Τι δουλειά είχε με αυτό το πρόγραμμα των οροθετικών? Τι δουλειά είχε με αυτό το πρόγραμμα? Εδώ είναι. Ή ένας άλλος κύριος, Βασίλειος, δεν λέω το επίθετό του, ο οποίος απασχολήθηκε στο τμήμα περιβαλλοντικής υγείας του Κελπνό. Τι σχέση έχει με τα προστατευόμενα διαμερίσματα, δηλαδή καρφώνονται μόνοι τους? Αυτό, αυτό το πράγμα, λοιπόν, κύριε, κύριε ωραία, το πράγμα. Όχι, δεν το είπα. Επειδή ακόμα. Έχουμε συγκεκριμένο δεν θέμα. Τώρα. Έχω ακόμα άλλα δύο. Όχι, δεν τα είπα ακόμα. Θα απαντήσετε ένα λεπτό να ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, εδώ δεν τα είπα θέμα, ακόμα. Με λίγα λόγια. Το συγκεκριμένο αυτό του κύριου το συζητάμε. Αυτό το έγγραφο είναι πασιφανώς πλαστό. Προφανώς η κυρία Τσάγκαρη, όταν αφαίρεσε τα υπόλοιπα, ήρθε και συμπλήρωσε. Το, μάλλον αυτές οι δύο σελίδες είναι το πρωτότυπο έγγραφο. Αυτή ήταν η εισήγηση. Αυτή αναφέρεται και στο απόσπασμα. Και αυτά αναφέρονται και στην παράγραφο εδώ είναι που αναγράφηκε η απόφαση. Σβήσαν την υπογραφή από εδώ, το ξαναγράψανε. Προσθέσαν τα υπόλοιπα. Και η υπογραφή του κυρίου Πουλή βρίσκεται σε αυτό το πράγμα που δεν ξέρω αν είναι mail, αν είναι ταχυδρομείο, αν είναι με περιστέρι. Το οποίο στέλνει στο ΚΕΛΠ. Το οποίο στέλνει στη ΜΑΚ τη θυγατρική τη εστελοντέα. Λοιπόν, για να υπενθυμίσουμε δύο πράγματα ακόμα. Ναι. Για να υπενθυμίσουμε ότι εδώ υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία θα σας τα καταθέσω κι εγώ. Ίσως να τα έχετε, αλλά είναι γιατί άρχισε να λέει κάτι πράγματα ο κύριος Γιουργαντάς προχθές, πήραν άλλη απόφαση, λέει και κάτι τέτοιο. Αυτή εδώ είναι η εισήγηση, το υπηρεσιακό σημείωμα. Προσέξτε τώρα, είναι προς τη διοίκηση του Κελπνό. Προσέξτε, αυτό είναι έγγραφο. Κυρία Παυλοπούλου είναι. Ναι, προσέξτε, αυτό είναι. Άλλοι το φέρετε, τη κυρία Παυλοπούλου. Αυτό είναι έγγραφο. Λέει τμήμα παρεμβάσεως στην κοινότητα, πληροφορίες τάδε, γραμματεία, φαξ. Πού είναι το άλλο, έτσι. Δηλαδή, το έγγραφο του τμήματος που κάνει την εισήγηση για να ξεκινήσει το πρόγραμμα, τα έχει απάνω. Μισό, μισό. Όχι, γιατί εδώ πρέπει να γίνει το ξεφτύλισμα πλήρες. Δεν γίνεται. Αυτό εδώ πέρα πούντο. Αυτό εδώ πέρα πούντο. Πούντο, πούντο εδώ πέρα το αντίστοιχο. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην απόφαση. Πάμε στην απόφαση. Απόφαση για μισό λεπτό. Θα απαντήσω. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Η εισήγηση λοιπόν της κυρίας Παυλοπούλου λέει ότι... Να πάμε στην απόφαση έτσι, και να αφήσουμε την εισήγηση. Θα πάμε και στην απόφαση. Πάντα δεν γίνονται δεκτές. Οι εισήγησεις δεν γίνονται πάντα. Επειδή είναι τα ίδια. Επειδή είναι τα ίδια. Πάμε στην απόφαση, δεν είναι τα ίδια. Μην αγχώνες, τα έχω διαβάσει όλα. Μην παραπλανείτε κανένα. Είμαι διαβαστερό παιδί από μικρός εγώ. Έτσι. Γουρούς. Λοιπόν, να σιγουρευτείτε. Λοιπόν, λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι αυτές θα είναι, αυτή θα είναι η στελέχωση, τα νίκια, τα έτσι, τα αλλιώς, τα λιώτικα, φιλοσοφία της δομής, θα προσλάβω δύο άτομα στην αρχή για να ξεκινήσουν, και η στελέχωση θα είναι έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά, και λέει στην εισήγησή της που έχει στο τέλος ότι μισό λεπτό να το βρω, έτσι θα το φτιάξουμε, γυψοσανίδες, πράγματα, θάματα. Ναι, μεσίτες και τα λοιπά, μισό λεπτό. Έχει λοιπόν κόστος πρότασης και έχει εδώ κόστος πρότασης και έχει την ΜΑΚ, τη θυγατρική της Εστελοντέρ, να δίνει σε βάθος χρόνων βέβαια 210 χιλιάρια για τον Νίκη, 60 χιλιάδες για τις εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου,
ηλεκτρικός και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 15.000, επίπλωση 15.000, άρθρισμα 300.000. Αυτό θα δώσει εστελοντέρ. Και δίπλα έχει το κελπνό που λέει θα δώσει 30 διαμόρφωση, 10 στην επίπλωση, 12 στην εκπαίδευση προσωπικού, ματζάρεν, 60.000 προμήθεια υλικών κτλ., 50.000 λογαριασμούς κοινής ωφέλεια, 3.000 αμοιβή της μεσήτριας, βγάλαμε και από εκεί, και έχει από κάτω η αμοιβή του προσωπικού που θα απασχοληθεί για τη λειτουργία της δομής, θα βαρύνει το κελπνό. Λέει η εισήγηση. Τι λέει η απόφαση λοιπόν, αυτό. Το μόνιμο προσωπικό θα είναι λοιπόν, για το κελπνό. Το μόνιμο. Λοιπόν, προσέξτε. Το μόνιμο, η διαφορά λοιπόν, του μονίμου προσωπικού. Δεν μπερδεύεστε. Λέει λοιπόν εδώ, ακριβές απόσπασμα πρακτικού 33ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κελπνό 18 Δεκεμβρίου του 8. Τα μέλη ομόφωνα αποφασίζουν. Λοιπόν, τη δημιουργία προστατευόμενης δομής, υπεύθυνη κυρία Παυλοπούλου, η οποία θα λειτουργεί σύμφωνα με τα προτινόμενα στην αναλυτική εισήγηση της κυρίας Παυλοπούλου, αριθμός πρωτοκόλλου ΤΑΔΕ. Εδώ την αναλυτική εισήγηση γιατί δεν τη δέχεστε ότι έτσι θα είναι. Την αποδοχή, της χορηγίας της Στέλοντερ ποσού ύψος 300.000 ευρώ που θα καλύψει μέρος της δαπάνης της λειτουργίας προστατευόμενης δομής για άστεγους ή υδροθετικούς ενήλικες. Την έγκριση της δαπάνης με την οποία θα επιβαρθεί το κελπνό για τη δημιουργία, λειτουργία και στελέχωση δομής για τον πρώτο χρόνο κτλ. Η οποία προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 150.000 κατά ανώτατο όριο, το οποίο θα γίνει προσπάθεια να καλυφθεί και αυτό εν μέρει με χορηγίες. Την έγκριση της κατανομής της δαπάνης ώστε καταρχήν έξω από την κατάσταση. Εγκρίνει ακριβώς τον πίνακα. Εγκρίνει ακριβώς τον πίνακα. Ακριβώς τον πίνακα. Και λέει την έγκριση απασχόληση από 1η Ιουνίου του 9 για την κυρία Κυριάκη και την κυρία Τζαβάρα, όσοι που θα το στελεχώσουν, την έγκριση απασχόληση υπαλλήλων του Κελπνό στη δομή, πέραν του ωραρίου τους, στα γραφεία του Κελπνό, από 1η Ιουνίου του 9, οι οποίοι θα λαμβάνουν ως προσωπική διαφορά για τις επιπλέον ώρες εργασίας που δεν καλύπτει η αποζημίωση και την υπεροριακή και για όσο χρονικό διάστημα κτλ., δεν συμψηφίζονται τυχόν μελλοντικά δόματα και αυξήσεις. Το τμήμα θα κάνει αυτά, θα κάνουμε ιδιωτικό συμφωνητικό, να και το μισθωτήριο, να και σύμβαση έργου, υπογραφή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης πενταετούς διάρκεια της 2 κτλ. Κτλ. Εξουσιοδοτούν την υπηρεσία. Πού λέει εδώ, πού το λέει εδώ ότι και έχω νομίζω πρέπει να έχω και τη σύμβαση με την Εστέλοντερ που υπέγραψαν εδώ. Πουθενά δεν λέει, πουθενά δεν λέει ότι η Εστέλοντερ ή η θυγατρική της η ΜΑΚ θα μπορέσει, θα καλύψει τη μισθοδοσία των ανθρώπων αυτών. Με λίγα λόγια, με λίγα λόγια, και να μην ταράζει τον κύριο Γιουργαντάς, έτσι, λοιπόν, με λίγα λόγια, υπήρξε αυτή η συμφωνία, ξεκίνησε να λειτουργεί με υπαλλήλους του Κελπνό και κάποια στιγμή στην πορεία αποφάσισαν ότι αυτός είναι ένας καλός μηχανισμός για να μπορέσουμε να βολεύουμε διάφορα ρουσφέτια. Εγώ δεν λέω ότι δεν δούλεψαν όλοι οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα, έτσι. Και το νούμερο 27 να προσλάβεις στα 3,5 χρόνια, το θεωρώ λογικό, ρε παιδί μου. Εντάξει, το θεωρώ λογικό. Γιατί προσλήφθηκαν και το 12 κάποιοι και το 11 κτλ. Αλλά από τον Απρίλιο του 2013, μόλις έρχεται το Μάη-Ιούνιο ο κύριος Γεωργιάδης, μέχρι το Δεκέμβρη 44 και ζητάνε και άλλους 30 και ζητάνε και άλλους 30 εκτός από αυτούς τους 75 δηλαδή που οι 45 είχαν προσληφθεί τους 7 μήνες του 13, ζητάνε και άλλους 30 για μέχρι το 14. Πλησιάζαν ευρωεκλογές τότε, έτσι, όπως είχε ακουστεί και σε άλλα, σε κάτι ηχητικές συνομιλίες κτλ. Εκλογές έρχονται, να πάρουμε κανένα ΔΕ εκείνη ψήφι. Λοιπόν, και βρήκανε λοιπόν αυτό το πράγμα. Έτσι είναι η ιστορία. Νομίζω ότι ελάχιστα καλόπιστος να είσαι και το στοιχειώδες IQ να διαθέτεις από την μελέτη αυτών των χαρτιών καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί στήθηκε και από τις ιδιότητες και τους χώρους εργασίας των ανθρώπων που δούλεψαν στον κατάλογο που εσείς φέρατε καταλαβαίνεις ότι ειδικά
σίγουρα μάλλον από τον Απρίλη του 2014 και μετά, του 2013 και μετά, άρχισε ένα παρτάκι πελατειακών προσλήψεων συνεργατών του κ. Γεωργιάδη, όχι μόνο διοικητικών. Λοιπόν, αυτή είναι το κεντρικό μας ζήτημα. Αυτό έχουμε βέβαια και άλλα που προέκυψαν, αλλά αυτό είναι το κεντρικό μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω, οπότε... Μιλάμε για τους 23. Πρέπει να απαντήσω όλα. Ακούστε λίγο, κύριε Πρόεδρε. Γράμματα γνωρίζω και δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ορίστε. Ουσιαστικά... Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.